Αδιαπραγμάτευτη είναι η πολιτική σταθερότητα της χώρας για την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, ο οποίος από τα Γιάννενα τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν βιάζεται για εκλογές. Αντίθετα, θέλει να ολοκληρώσει το έργο της. Επανέλαβε τα όσα έχει πει στην Βουλή ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο, παρά τις προσπάθειες, όπως είπε ο κ. Φίλης, της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κύκλων, να δημιουργήσουν ένα σκηνικό πολιτικής αποσταθεροποίησης. Μετέφερε δε την προσδοκία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει και πάλι τη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία. Προσδοκούμε και έχουμε θετικά μηνύματα ότι θα οδηγήσει μέσα από τις εκλογές σε μια νέα τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο, ένα έργο που ξεκινήσαμε πολύ δύσκολα με την επιβολή των μνημονίων το καλοκαίρι του 2015, του τρίτου μνημονίου το καλοκαίρι του 2015, με την προσπάθεια να δημιουργούμε ρογμές σε αυτή την πολιτική υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και τώρα με μεγαλύτερη άνεση να μπορέσουμε να βάλουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας μια ανάπτυξη με εργασία για τους πολίτες, κυρίως για τα νέα παιδιά, μια ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη, μια ανάπτυξη με δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση στη Βουλή πρόσφατα, δύο φορές μάλλον την τελευταία εβδομάδα, που είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο, με τη λήξη τετραετίας. Και όλος ο πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, δηλαδή οι θεσμικές τομές επωφελία των λαϊκών συμφερόντων, γιατί είναι θεσμικές τομές που ενδιαφέρουν τους πολίτες, γίνονται με ένα σχεδιασμό τέτοιο. Έχει σημασία οι εκλογές να γίνονται στην ώρα τους? Έχει. Πρέπει να σταματήσει αυτό το παλαιοκομματικό τερτύπι, όπου οι εκλογές γινόντουσαν όποτε ήθελε να ευνηδιάσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Όπως επίσης πρέπει να σταματήσει η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας να είναι σε ακραίες περιπτώσεις, αλλά είναι τρεις φορές μεταπολιτευτικά στη χώρα μας, να αποτελέσει ένα μηχανισμό ουσιαστικά διάλυσης Βουλής και πτώσης μιας κυβέρνησης. Εδώ δεν βιαζόμαστε. Υπάρχει η πίεση αναποτελεσματική επί του παρόντος της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής αποσταθεροποίησης, ούτως ώστε να πει ότι να, θα πάμε δε και καλά σε εκλογές. Τονίζω, η πολιτική σταθερότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, αδιαμφισβήτητη. Το έργο της κυβέρνησης θέλουμε να ολοκληρωθεί. Από εκεί πέρα, είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν και από άλλες πλευρές. Ο κ. Φίλης αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό, πως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την Συμφωνία των Πρεσπών. Μια νέα πραγματικότητα στο πολιτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον κ. Φίλη, που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός ενός πόλου προοδευτικών δυνάμεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός ενός πόλου προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Βλέπετε ότι προσωπικότητες, κινήσεις επανατοποθετούνται αυτή τη στιγμή και πλησιάζουν σε μια πολιτική συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα μεγάλο, λαϊκό, με πολλές τάσεις, δεν είναι τόσο φιλελεύθερο όσο έλεγε. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια κλίση προς την ακροδεξιά, ένα κόμμα που πιο πολύ σκέφτεται τον οικονομικό νέο φιλελευθερισμό και ξεχάσει τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Και συνεπώς σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, υπάρχει μια κανονικοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας, όπως σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν πια τα διλήμματα, τα εκβιαστικά άλλων εποχών και ο πολίτης θα μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε μια προοδευτική εκδοχή δημοκρατίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, ανάπτυξης με κορμό την εργασία, υπέρ των δικαιωμάτων των πολλών και όχι των λίγων, και από την άλλη με μια προοπτική συντηρητική, όπου δυστυχώς υπάρχει ένα πάντρεμα, ένας γάμος ανάμεσα στον νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή τα δικαιώματα των λίγων και τον εθνικισμό. Ο κύριος Φίλης μίλησε και για μια νέα πραγματικότητα με την μηχανή της οικονομίας να παίρνει μπρος, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι έγιναν θυσίες και ότι πλέον θα πρέπει να υπάρξει απολαβή μέσα από τα μέτρα που θα προωθηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδική ήταν η αναφορά του στην θετική εξέλιξη που υπάρχει για τα κόκκινα δάνεια. Πρόκειται για μια λύση που διασφαλίζει τους μη δυνάμενους δανειολήπτες και όχι τους μπαχτατσίδες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Υπουργός. Η επόμενη μέρα επίσης μας βρίσκει σε μια θετική, θα έλεγα, εξέλιξη, που είναι η λύση για τα κόκκινα δάνεια. Όπως ξέρετε, στις 28 Φεβρουαρίου λύγει η ισχύ του νόμου Κατσέλη ως προς το θέμα της προστασίας για την πρώτη κατοικία εναντίον των πληστηριασμών. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικές ανάγκες και αδυναμία να ανταποκρίνονται στις δανειακές υποχρεώσεις
απροστάτευτους για να χάσουν το πρώτο σπίτι. Γι' αυτό προχωρήσαμε με τις τράπεζες σε μια χρυσή τομή για να κατοχυρώσουμε την πρώτη κατοικία για αυτούς που δεν δίνονται να πληρώνουν αυτή τη στιγμή τα δάνεια τους, να ξεπληρώνουν τα δάνεια τους. Είναι μια λύση η οποία διασφαλίζει δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Όχι τους μεταξίδες, αλλά τους πραγματικά μη δυνάμενους. Ο κύριος Φίλης ξεκίνησε τις δηλώσεις του μιλώντας για την αναθεώρηση του συντάγματος και λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά και στην ψηφοφορία συγκρούστηκαν δύο λογικές. Η μία του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, την πρόκληση της μεγαλύτερης λαϊκής συμμετοχής και την διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων, και από την άλλη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με βάση τον φιλελευθερισμό, την περιστολή των δικαιωμάτων, ακόμη και την εκχώρηση των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων στους ιδιώτες. Ο κύριος Φίλης τοποθετήθηκε και για την θρησκευτική ουδετερότητα που προχωρά μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ χαρακτήρισε ακατανόητη την άρνηση της ιεραρχίας απέναντι στη συμφωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο για την εκκλησιαστική περιουσία και την μισθοδοσία του κλήρου. Όταν υπάρχει πλήρης διασφάλιση, θα έλεγα περισσότερα δεν θα μπορεί να πάρει η Εκκλησία ποτέ πουθενά. Συναγωγείται όλη η περιουσία, ακόμα και τα διακατεχόμενα, τα λεγόμενα, οι αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες, μπαίνουν όλα σε ένα κοινό ταμείο αξιοποίησης, 50-50 κράτος εκκλησία από τα έσοδα. Η μισθοδοσία παραμένει ευθύνη του κράτους να δίνει τα χρήματα, περίπου 200 εκατομμύρια το χρόνο δίνει. Δεν θα μειωθούν αυτά, δεν θα μειωθεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων των ιερέων που είναι περίπου 10.000, ανοίγω παρένθεση. Έχουμε 10.000 ιερείς οργανικές θέσεις και έχουμε 7.800 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ και τα κέντρα υγείας στη χώρα μας. Αυτό είναι κατά την γνώμη σας κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό, είναι ορθολογικό στη σημερινή πραγματικότητα. Σας ρωτώ, το σκέφτεστε κι εσείς. Άρα η κυβέρνηση έχει κάνει γενναιόδωρες κινήσεις απέναντι στην Εκκλησία. Δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Επί του παρόντος. Ελπίζω ότι μπορεί να γίνει όμως κάτι. Τα ζητήματα που αφορούν το χωρισμό κράτους και εκκλησίας είναι θέματα που αφορούν το Σύνταγμα. Ήδη ψηφίστηκε με 151 ψήφους μία διατύπωση για το ουδετερόθεσκο κράτος και για την έννοια της επικρατούσας θρησκείας. Και είναι μια σειρά από μέτρα που δεν χρειάζονται συνταγματική πρόβλεψη και κατοχύρωση, αλλά νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη ζωή των πολιτών. Για παράδειγμα, η αποτέφρωση των νεκρών. Για παράδειγμα, να μην αναμειγνύεται στην εκπαιδευτική διαδικασία η Εκκλησία. Δεν έχει λόγο στο σχολείο η Εκκλησία. Το προβλέπει η νομοθεσία, γίνεται όμως στην πράξη. Για παράδειγμα, να μην είναι ενιαίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα θρησκεύματα είναι ένα γενικότερο θέμα που αφορά τη δημόσια ζωή, δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση. Θα μπορούσε να είναι σε ένα άλλο Υπουργείο, μια γενική γραμματεία θρησκευμάτων, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και αλλού. Μια σειρά λοιπόν τέτοιες αλλαγές, οι οποίες είναι όριμες στην κοινωνία, υπερόριμες. Η κοινωνία δεν είναι ένα στατικό μέγεθος. Έχει δυναμική και αλλάζει. Και αυτή τη δυναμική επικαλούμαστε κι εμείς όταν ζητάμε να γίνουν κάποια βήματα στο Σύνταγμα και αλλού. Για τον εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας.